Η Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων είναι η πιο βαθιά πληγή της σύγχρονης ιστορίας μας. Όμως δεν ήταν ομοτέλεια. Κάποιοι την προκάλεσαν. Κάποιοι έβαλαν τη χώρα σε αυτή την περιπέτεια. Κάποιοι έπαιξαν με το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Και ο λαός αυτός μίλησε. Πήρε τις τύχες στα χέρια του. Διάλεξε τη ζωή, όχι την επιβίωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη μεγάλη νίκη, για αυτή την καθαρή νίκη. Αυτή η νίκη είναι νίκη του λαού. Αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τις θυσίες και τον αγώνα του ελληνικού λαού, αλλά συνέχισαν να προβλέπουν και να εύχονται νέες καταστροφές και διαψεύστηκαν κάθε φορά που πόνταραν στο μαύρο. Η ενεργοποίηση του κόφτη θεωρείται περίπου δεδομένη. Η αξιολόγηση δεν κλείνει. Η εμπιστοσύνη των πολιτών εξανεμίζεται. Τα περί εξόδου από το μνημόνιο είναι ένα νέο μεγάλο ψέμα. Όπως ψέμα είναι και η επιστροφή στις αγορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα για 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη μεγάλη ευθύνη να κάνει πράξη τα δίκαια ενός ολόκληρου λαού. Να κρατήσει όρθια την κοινωνία. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και φέτος είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη δυνατότητα να διανύμουμε κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να προχωρήσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι ένα έργο που λίγοι πίστεψαν ότι τελικά θα παραδοθεί και θα τελειώσει, παραδίδεται. Να κάνει την Ελλάδα μια χώρα ισότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Να βάλει τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Για να παραχθεί νέος πλούτος στη χώρα που δεν θα μείνει ξανά στα χέρια των λίγων, αλλά θα γίνει κτήμα των πολλών. Θα γίνει κτήμα αυτών που τον παράγουν. Η Ελλάδα αναγεννήθηκε από τα παιδιά των αγροτών στη Λάρισα που έγιναν γιατροί, από τα παιδιά των κτηνοτρόφων στην Ήπειρο που έγιναν μηχανικοί, από τα παιδιά των μεροκαματιάριδων στο Περιστέρι που έγιναν δικηγόροι, από τα παιδιά των λιμενεργατών στον Πειραιά που έγιναν επιστήμονες. Έτσι αναστήθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα όρθωσε ανάστημα και έγινε πόλος σταθερότητας για μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Έγινε φάρος φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έβαλε μπροστά αξίες και ιδανικά, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη. Έσωσε την τιμή μιας Ευρώπης που ξέχασε τις ιδρυτικές της αξίες. Χρειάζεται, όταν μιλάμε για πρόσφυγες και για μετανάστες, να μην μιλάμε μονάχα για νούμερα και αριθμούς στιγνούς και στατιστικές, αλλά να βλέπουμε πίσω από τα νούμερα και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που έχουν ονόματα, ονοματεπώνυμοι. Μπορεί να μην είναι ονόματα ευρωπαϊκά, μπορεί να μην είναι ονόματα οικία σε εμάς, αλλά έχουν όνομα, πρόσωπο, συναισθήματα, αξίες, πιστεύω και θέλουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ho parlato con un governante, un uomo che io rispetto, e dirò il nome. Con Alexis Tsipras. E parlando di questo e degli accordi di non lasciare entrare, lui mi ha spiegato le difficoltà, ma alla fine mi ha parlato col cuore e ha detto questa frase: i diritti umani sono prima degli accordi. Questa frase merita il premio Nobel. Η Ελλάδα έγινε μια δύναμη που μπαίνει μπροστά για μια Ευρώπη ενωμένη, προοδευτική, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εκβιασμούς, μια Ευρώπη των λαών. Η Ελλάδα τόλμησε να μπει μπροστά στη μάχη για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της ως η ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή και να επιλύσει με όφελος για το εθνικό συμφέρον μια διαμάχη 30 ετών που μας πλήγωνε. Είναι μια ιστορική μέρα. Η ιστορία, να ξέρετε, όσο κι αν διαφωνείτε επειδή τα φέρνουμε εμείς αυτά, η ιστορία δεν θα δικαιώσει εμάς. Η ιστορία, αν κάνουμε το βήμα, θα δικαιώσει την Ελλάδα. Την Ελλάδα που τόλμησε, την Ελλάδα που πάλεψε, την Ελλάδα που γίνεται ο εγγυητής της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια.
με όφελος για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Γιατί η ανάταξη της οικονομίας περνάει μέσα από την αναβάθμιση της θέσης της χώρας στο εξωτερικό. Απέναντι στον εθνικισμό, απέναντι στην πατριδοκαπηλεία. Γιατί για μας, φίλες και φίλοι, πατριωτισμός είναι η έγνοια για την πρόοδο και τη συλλογική ευημερία της δικής σου πατρίδας. Δεν είναι η καταστροφή της πατρίδας του διπλανού σου. Πατριωτισμός είναι να αγαπάς την δική σου πατρίδα και να θυσιάζεσαι για αυτήν, όχι να μισείς τις άλλες πατρίδες. Η Ελλάδα πάλεψε, δεν το βάλε κάτω. Πήραμε μαζί την απόφαση να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και το πετύχαμε. Η μέρα αυτή έφτασε. Η 21η Αυγούστου του 2018 είναι η μέρα απελευθέρωσης της χώρας από το καθεστώς των εξωτερικών καταναγκασμών. Είναι η μέρα της δικαίωσης. Καμιά θυσία δεν πήγε χαμένη. Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούρια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Και οι μηχανές της ανάκαμψης πήραν για τα καλά μπροστά. Σήμερα, μετά το τέλος αυτής της περίοδου της παρατεταμένης λιτότητας, έχω την πολιτική υποχρέωση να σταθώ απέναντί σας και να αναλάβω συγκεκριμένες και σαφείς δεσμεύσεις για το πώς ο κάθε πολίτης ξεχωριστά θα αισθανθεί στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητά του, ότι τελείωσαν τα μνημόνια. Με τη δύναμη των πολλών, για το μέλλον των πολλών, αλλάζουμε την Ελλάδα, αποκαθιστούμε αδικίες, ανοίγουμε το δρόμο για μια νέα εποχή χωρίς λιτότητα, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς κινδύνους για νέα πισωγυρίσματα. Με τα μάτια στραμμένα σε αυτούς και αυτές που πλήγωσε η κρίση. Θα σας καλέσω να ψηφίσετε τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό της χώρας. Τον πρώτο προϋπολογισμό δημοσιονομικής επέκτασης μετά από 8 ολόκληρα χρόνια λιτότητας. Τον πρώτο δικό μας, δικό σας προϋπολογισμό. Τον πρώτο προϋπολογισμό μιας Ελλάδας ελεύθερης ξανά, ανασυγκροτημένης, αισιόδοξης και πάνω απ' όλα μιας Ελλάδας πιο δίκαιης, η οποία θα προχωρήσει μπροστά. Το χρωστάμε στις επόμενες γενιές, το χρωστάμε στους πολίτες που χάρη στις δικές του θυσίες βγήκαμε από τα μνημόνια και από την κρίση. Για τη στήριξη των αδυνάμων, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, την αποκατάσταση της εργασιακής αξιοπρέπειας, την αύξηση των μισθών, την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τη στήριξη της παραγωγής. Και συνεχίζουμε με μόνιμες παρεμβάσεις ελάφρυνσης και στήριξης των πολλών, με σχέδιο και όραμα για τη νέα εποχή. Προτείνουμε λοιπόν και εφαρμόζουμε άμεσα την μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση από το 24% στο 13%. Μειώνουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην ενέργεια, σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Προχωρούμε άμεσα στην κατανομή της λεγόμενης 13ης σύνταξης με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας. Όλα τα μέτρα θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Κανένα δεν θα είναι προσωρινό. Γιατί η Ελλάδα των πολλών είναι η δική μας Ελλάδα, που αγκαλιάζει και στηρίζει τους ανθρώπους της, που γίνεται παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Με την αριστερά και το δημοκρατικό κόσμο αυτής της χώρας. Έχουμε τη δύναμη, δεν γυρίζουμε πίσω, γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Στις 26 του Μάη κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για το μέλλον μας. Για μια νέα μεγάλη νίκη του λαού μας. Για τις γενιές του τώρα και τις γενιές του αύριο. Για να σοπάσουν οριστικά αυτοί που μας χρεοκόπησαν. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά. Τώρα που ενώνουμε δυνάμεις και παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας. Τώρα που ήρθε επιτέλους η ώρα των πολλών. Ήρθε η ώρα των πολλών. Έχουμε τη δύναμη.
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.